χωρίς τη συμβολή της Εκκλησίας, το γένος θα ελευθερωνόταν εκείνη την εποχή? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια απάντηση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και δεν μπορεί κανείς να την πει υπεύθυνα. Μπορεί όμως να πει ότι δεν υπήρξε κανένα σημαδάκι επαναστάσεως, κανένα σημαδάκι αντιστάσεως που δεν ξεκίνησε από κάποιο μικρό μοναστήρι, από κάποιον κληρικών. Για να το καταλάβουμε καλύτερα το πνεύμα αυτής της εποχής, πρέπει να κάνουμε μια αντιπαράθεση με τη Δύση. Είναι ένα μεγάλο θέμα που πάντοτε μας ξεφεύγει. Η Δύση είναι αγανακτισμένη από τους θρησκευτικούς πολέμους. Γι' αυτό δημιουργείται μετά και το πνεύμα, το διαφωτιστικό. Ενώ είναι επικρατή στη Δύση ο διαφωτισμός, με όλα τα επακόλουθα του, εδώ έχουμε τους νεομάρτυρες. Δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι χωρίς να υπολογίσει την πίστη του, τη θρησκεία του, και γενικότερα δεν μιλάγαμε για έθνος, μιλάγαμε για ορθοδοξία, μιλάγαμε για πίστη. Το εθνικός προσετέθη αργότερα.